Από την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Σάρα Γιαννίδη ανοίξαμε αυτή την κουβέντα του politically correct με αφορμή το θόρυβο και το σάλο που ξέσπασε από την απόφαση μιας ομάδας πρωτοβουλίας σε συνεργασία με μια ομάδα φοιτητών υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να διαβάσουν το χριστουγεννιάτικο παραμύθι με drag queen σε παιδικό σταθμό. Η συζήτηση άνοιξε για τα καλά και προτρέψατε να τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα την ξεκινήσουμε σήμερα ως εξής. Με τη συμβολή του κυρίου Ραφαήλ Καλυβιώτη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών. Ο κύριος Καλυβιώτης έχει μία εξειδίκευση ακριβώς, προσέξτε, στο πώς οι επιστημονικές ελίτ περνάν τις απόψεις που αύριο θα γίνουν κτήμα στους πολλούς. Κουφό, ε! Καλημέρα κύριε Καλυβιώτη, χρόνια πολλά! Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αλλά και να σας ευχαριστήσω για τη γενναιότητα που έχετε ως δημοσιογράφος να πιάσετε αυτό το θέμα προσπαθώντας να μείνετε αντικειμενικός. Λοιπόν, κύριε Καλυβιώτη, πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο μια κοινωνία με τόσο σοβαρά προβλήματα, φάρμακα δεν έχει, να διχάζεται, τριχάζεται, πενταχάζεται ανάλογα με τις απόψεις. Πενταχάζεται δεν υπάρχει. Λοιπόν, για ένα τέτοιο θέμα. Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία τουλάχιστον προς το παρόν διχάζεται για αυτό το θέμα. Γιατί οι απόψεις αυτές είναι πλήρως μειοψηφικές προς το παρόν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν τηλεοπτικές εκπομπές παρουσιάζουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι διχασμένη στο 50-50, προωθείται ένας διάλογος συγκεκριμένος, με συγκεκριμένο τρόπο, προσπαθώντας να μοιράσει την πίτα σε δύο κομμάτια. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με μια μικρή εισαγωγή. Βεβαίως. Δηλαδή να αντιληφθούμε πώς από το σημείο αυτό, δηλαδή από το γεγονός ότι υπήρχαν τουλάχιστον για όσους έτσι γνωρίζαμε δύο φύλλα, ξαφνικά γίνανε 52, εσχάτως 63, πώς φτάσαμε στο σημείο η ταυτότητα φύλου, δηλαδή το πώς αισθανόμαστε γενικώς και αορίστως πέρι της σεξουαλικής μας ταυτότητας να αντικαθιστά την επιστήμη της βιολογίας. Και θέλω να πω, και πραγματικά θέλω να με πιστέψετε σε αυτό, ότι αυτό που διακυβεύεται στο ζήτημα των ταυτοτήτων είναι η ίδια η ανθρώπινη μας φύση και σε τελική ανάλυση, επιτρέψτε μου, η ψυχή μας. Ξεκινώντας από πιο παλιά, από τον Λακάν, τον γνωστό ψυχαναλυτή, ο οποίος μεθερμηνεύθηκε από τον Αλτουσέρ, μπήκαν τα θεμέλια ώστε να οικοδομηθεί η θεωρία το φύλο αποδίδεται στο άτομο από την κοινωνία και τις προκαταλήψεις της και όχι από τη φύση. Και μάλιστα αυτή η διεργασία λαμβάνει χώρα στο νηπιακό στάδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με αυτή την άποψη, τη ζωή του ατόμου. Εξού και οι προσπάθειες που γίνονται ώστε να αμφισβητηθεί η ίδια η ταυτότητα του ατόμου, διαβάζοντας παραμύθια σε παιδιά από νηπιακή ηλικία. Τι μας είπε η drag queen στη Θεσσαλονίκη που διάβασε σε παιδιά ηλικίας 3 ως 12 ετών παραμύθια, ότι τα παιδιά είχαν έρθει tabula rasa, δηλαδή σαν αυτό που λέμε λευκός πίνακας. Μόνο και μόνο από αυτή την έκφραση ένας έμπειρος πολιτικός επιστήμων αντιλαμβάνεται πολλά για το αν υπήρχε πρόθεση και οργανωμένη στράτευση προς την σταδιακή αλλαγή της κοινωνίας και των νηπίων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό σε απλές λέξεις, ότι τα φύλλα δεν αποδίδονται βιολογικά αλλά από την κοινωνία? Σημαίνει για παράδειγμα ότι ο Γιώργος δεν είναι Γιώργος επειδή έτσι γεννήθηκε βιολογικά, αλλά επειδή η πατριαρχική κοινωνία μέσα στην οποία γεννήθηκε του απέδωσε έναν επίπλαστο ανδρισμό μέσα από τον οποίο απαρνείται τη θηλυκή του πλευρά. Εξού και οι προσπάθειες που καταβάλουν κάποιες τηλεοπτικές περσόνες εδώ στην Ελλάδα, που έχουν και εκπομπές στην κρατική τηλεόραση επικεντροδεξιάς και όλες κυβερνήσεως, άκουσον, να μεταδώσουν στην κοινωνία μία ενοχή
επειδή το χ ή ψ αγοράκι δεν παίζει με μπάρμπι, για παράδειγμα. Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το δρόμο, είναι ο Αντόρνο, ο Θείοντορ Αντόρνο. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι ο δικός μου ρόλος. Αυτό τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας, ότι ένα αγόρι δεν μπορεί να, προσέξτε πώς το ρωτώ, δεν μπορεί να παίξει και με μπάρμπι? Μα φυσικά μπορεί να παίξει και με μπάρμπι. Να τα διευκρινίζετε, δηλαδή, γιατί δημιουργούνται παρανοήσεις, γι' αυτό επιμένω, βλέπετε. Δεν λέτε αυτό, λέτε κάτι άλλο εδώ. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν είναι το πρόβλημα εάν ένα αγόρι τύχει και παίξει με μια μπάρμπι. Το πρόβλημα είναι εάν προσπαθούμε με το ζόρι να αναδείξουμε, επειδή έτσι πιστεύουμε επιστημονικά ή επιστημονικοφανώς, ότι πρέπει να αναδειχθεί μια θηλυκή πλευρά σόνι και ντε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε, δηλαδή, και αυτό έρχεται σε αντίθεση και με την ίδια τη θεωρία του Λακάν, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η αντιφατική υπόσταση του να υπάρχει, ας πούμε, μια θηλυκή πλευρά μέσα μας η οποία δεν την εκδηλώνουμε, στο τέλος είναι αυτή που μας οδηγεί να έχουμε μια συνεκτική ταυτότητα εαυτού. Λοιπόν, επομένως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σαν να υπάρχει μια εντός εισαγωγικών οργανωμένη θεώρηση προς το που πρέπει να οδηγηθεί η ταυτότητα του ανθρώπου. Άρα ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, μου λέτε. Ναι, το οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε ως αμφισβήτηση των παραδεδεγμένων, ας πούμε, αξιωμάτων, βιολογικών αξιωμάτων για το τι είναι το φύλο, αλλά εν τέλει οδηγούμαστε και βλέπουμε ότι είναι και αυτό το οποίο προτείνουν προκαθορισμένο. Επομένως, έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Mm-hmm. Θέλω να συνεχίσω όμως και στον Αντόρνο, ο οποίος είναι της σχολής της Φραγκφούρτης, που επαναπροσδιορίσε τις δήθεν παραδοσιακές απόψεις για τους ρόλους των φύλων και τα σεξουαλικά είδη ως προκατάληψη. Ο Αντόρνο τα συνέκρινε όλα αυτά με τις παραδόσεις που οδήγησαν στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. Εξού και πώς σήμερα φτάσαμε στο σημείο όπου όποιος δεν πιστεύει στις διάφορες αυτές θεωρίες που εκπορεύονται από μειοψηφίες αλλά κυριαρχούν στα συστημικά ΜΜΕ, να είναι φασίστας από την πολιτική ορθότητα που είναι η ιερά εξέταση της εποχής μας, με χαρούμενο πρόσωπο βέβαια πάντοτε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, κύριε Σαχίν, είναι ένας πλήρης μετασχηματισμός της κοινωνίας μας, που κατά τη δική μου εκτίμηση, έτσι δεν χρειάζεται, δεν μπορώ να το αποδείξω προς το παρόν, αλλά βλέποντας το πώς προορίζονται τα πράγματα, καταλήγει σε άφυλες κοινωνίες, μέσω αυτών των κοινωνικών πειραμάτων. Με στόχο χωρίς... Με στόχο τι, περισσότερους εξατομικευμένα καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα έχουν ταμπού προσδιορισμού του προϊόντος, άρα η απεύθυνση να είναι μεγαλύτερη αγορά, λέει κάποιος. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι το ένα. Το άλλο μπορεί να είναι ότι οδηγώντας σε άφυλες κοινωνίες με πολύ μικρότερη σεξουαλική παρόρμηση, διότι θέλω να σας επισημάνω εδώ ότι μέσω του άφθονου ελεύθερου πορνό, το οποίο διακινείται στο διαδίκτυο, πλέον αποδεδειγμένα έχουμε έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι ρίχνει τόσο τη λίμπιντο όσο και την τεστοστερόνη, ιδίως σε νεαρούς άνδρες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι φαινόμενα συν την απώλεια κοινωνικοποίησης που ζει η σημερινή γενιά και βλέπουμε ανθρώπους να κλείνονται μέσα στο σπίτι. Μπορεί να είναι πολλά. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αυτό που είπατε για εξατομικευμένους καταναλωτές, οι οποίοι αυξάνεται το δείγμα των προϊόντων που μπορούν να καταναλώσουν. Για παράδειγμα, στις μπάρμπι που αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχει η λευκή μπάρμπι, υπάρχει, σε λίγο θα υπάρχει transsexual μπάρμπι, η μαύρη μπάρμπι ή οτιδήποτε τέτοιο, αυξάνοντας δηλαδή το diversity marketing που λέμε. Mm-hmm. Το marketing διαφορετικότητας για να στοχεύσουμε σε περισσότερα κοινά. Απ' την άλλη, κάποιος μπορεί να πει ότι αυτές οι άφυλες κοινωνίες χωρίς σεξουαλικότητα οδηγεί σε population control, δηλαδή σε έναν έλεγχο της παρορμήσεως, ας πούμε, του σεξ και σταδιακά σε μια εξωσεξουαλική πρόοδο της κοινωνίας για να υπάρχει έλεγχος των γεννήσεων.
Ένας άλλος μπορεί να σας πει επίσης ότι δημιουργώντας τόσες ομάδες μέσα στον πληθυσμό, οι οποίες είναι αντιτιθέμενες αλλά χωρίς συνισταμένη, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μία τέτοια συνισταμένη, η οποία να αντιδράσει με μία συνεκτική ταυτότητα έναντι του καθεστώτος. Πολλά μπορούμε να πούμε. Άρα δεν μπορεί... μπορούμε να τα αποδείξουμε, βέβαια. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, άρα μπορεί να πάμε και σε μη παραγωγικές κοινωνίες χωρίς ιδεολογική υπόσταση, οικογένειες κτλ. Προφανώς μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Δηλαδή όταν, όταν αποδομείται, τι αποδομείται ευθύς εξ αρχής με όλα αυτά, η παραδοσιακή οικογένεια με μητέρα και πατέρα, όπου η μητέρα είναι, ξέρω εγώ, κάτι εντελώς κακό, διότι η μητέρα σημαίνει ότι έχει ρόλο, δηλαδή το φίλο της, το φίλο της, το, είναι γυναίκα δηλαδή, έχει έναν ρόλο διαφορετικό από τον πατέρα. Εξού και το γονέας Α και το γονέας Β, το οποίο υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήδη, το οποίο ξεκινάει δήθεν από το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας, δηλαδή όταν υπάρχουν δύο άντρες γονείς ή δύο γυναίκες γονείς, ώστε να μην χαρακτηρίζεται μητέρα και πατέρας, αλλά επί της ουσίας ουδετεροποιεί το φίλο και τους ρόλους του φίλου, έτσι. Μου λέει κάποιος φίλος εδώ, δηλαδή λέτε για ανθρώπους νέουτραλ που δεν αντιστέκονται πλέον. Ναι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, βλέποντας και αναλύοντας το πώς υπήρχαν τις ιστορικές αναλογίες, μετά, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γύρω στο 1930, είχαμε μια κοινωνία η οποία σταδιακά αποκτούσε μια αντίδραση από την κρίση την οποία βίωνε, από την αυξανόμενη τεχνολογία και τις δουλειές οι οποίες τελικά δεν ήρθαν όπως τους είχαν υποσχεθεί, και αυτή η κοινωνία σιγά σιγά έβγαλε μια έντονη επιθετικότητα. Προφανώς η έντονη επιθετικότητα βγαίνει κατά κύριο λόγο από, στη Δύση τουλάχιστον, από τους κακούς λευκούς ετεροφιλόφιλους άνδρες, οι οποίοι βέβαια δυστυχώς σε όλη αυτή την κατάσταση οδήγησε σε έναν εκτεταμένο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Επομένως αυτά πλέον στο επίπεδο των πολιτικών επιστημών, και δεν ξέρω σε αυτές τις υπερεθνικές στοχαστικές ελίτ τι διαβουλεύσεις γίνονται, είναι γνωστά. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος του έργου του Φρόιντ ήταν το 1930. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σωστό αυτό που λέτε. Λέει εδώ άλλος φίλος, θα σας διαβάζω και μηνύματα ακροατών, έτσι. Καλά κάνετε. Άρα λέει θα πάμε σε κοινωνίες που δεν θα υπάρχουν άντρες, προσέξτε πώς το διατυπώνει, με τσαμπουκά, δηλαδή ήρωες, και γυναίκες παύλα σκύλες με εισαγωγικά, που δαγκώνουν για τα παιδιά τους. Σε τέτοιες κοινωνίες θα πάμε, λέει. Ορθότατα. Ορθότατα. Δηλαδή, ειδικά για αυτό το ζήτημα των γυναικών, το οποίο έχει και αυτό το ενδιαφέρον του πολύ, προφανώς, αν δείτε τηλεπερσόνες, για παράδειγμα, αν τύχει και ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος μια τηλεπερσόνα, αισθάνεστε ενοχές, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι δεν είστε τόση ώρα στο σπίτι με το παιδί, σε νεογέννητο παιδί, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για παιδί 5 ετών. Λέει, γιατί κάνατε την ίδια ερώτηση στον άντρα μου. Δηλαδή υπάρχουν αυτοματοποιημένες απαντήσεις. Είναι αυτοματοποιημένες, σαν κάποιος να τους έχει διδάξει ένα ποίημα το οποίο το επαναλαμβάνουν. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ναι. Αλλά θέλω να πω και το άλλο, ότι αυτοί που ελέγχουν τις λέξεις που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή που ελέγχουν το πώς θα ονοματίσουμε τα παιδιά μας, το τι γονείς είμαστε, γονέας Α ή γονέας Β, έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι παλεύουν αδιάκοπα για την απελευθέρωση ανύπαρκτων θυμάτων, έτσι, για την απελευθέρωση των γυναικών από δυνάστες άντρες. Εξού και η νεοπαγή εισαγωγή του όρου γυναικοκτονία, που χρωματίζει τη βία με έμφυλο πρόσημο, αντί του ουδέτερου όρου ανθρωποκτονία. Απελευθέρωση των ομοφιλοφίλων από την ομοφοβία, των τρανσεξουαλικών από την τρανσοφοβία κτλ. Όποιος ελέγχει τις λέξεις, κύριε Σαχίνη, έτσι, έχει την ισχύ να ονοματίζει και πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Μισό λεπτό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Ωραία όλα αυτά
κύριε Καλυβιώτη μου. Όμως δεν έχω δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό μου, στη σεξουαλική μου επιλογή. Και γιατί εγώ θα πρέπει να κρύβομαι για την επιλογή μου? Δεν λέω να βγω μέρα μεσημέρι στο Σύνταγμα, αλλά να υφίσταμε από την άλλη πλευρά έναν ιδιότυπο ρατσισμό μέχρι και αποκλεισμό. Δεν τα έχω αυτά τα δικαιώματα? Καλά, εντάξει, τώρα με συγχωρεί ο φίλος, προφανώς πιθανώς να το λέει σχηματικά, αλλά το να λέμε ότι στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, όπου ένας στους τρεις πανελίστες είναι ομοφυλόφιλος. Ναι, αλλά στη σύγχρονη ανατολική κοινωνία, με συγχωρείτε, είδαμε και τον ISIS να ρίχνει τους ομοφυλόφιλους από τέρμα πάνω τα ράτσα κάτω και να σκοτώνονται. Το είδαμε και αυτό. Αυτές είναι προνεωτερικές κοινωνίες, δεν είναι δυτικές κοινωνίες. Αυτό δηλαδή προφανώς το καταδικάζουμε, αλλά δεν ομιλούμε για τις ακραίες ισλαμιστικές κοινωνίες. Ομιλούμε περί των δυτικών κοινωνιών, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον όπου μπορεί να διεξάγεται διάλογος. Το θέμα όμως είναι, μπορεί να συνεχίσει να διεξάγεται διάλογος ή μπορεί να διεξάγεται διάλογος μόνο από τη μία πλευρά, έτσι όπως θέλει να μετασχηματίσει την κοινωνία. Οπότε, και αν υπάρχει αντίθετη άποψη, μπορούμε να τη λέμε την άποψή μας, μας το επιτρέπουν ή πρέπει να τεθούμε στο πυρ των εξώτερων και να έχουμε νομοθετήματα τα οποία θα μας βρίσκουν κάθε λίγο και λιγάκι στο δικαστήριο, ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου κανένας δεν μπορεί να μιλάει όταν έχει αντίθετη άποψη από το κυρίαρχο καθεστώς. Και αν έχουμε ένα κυρίαρχο καθεστώς, είναι αυτό δύση ή είναι ελευθερία? Αξίζει να πολεμήσουμε για αυτή τη δύση? Δηλαδή, και σε τι διαφέρει από τις άλλες ακραίες ισλαμιστικές και ανατολικές κοινωνίες? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν σε κάθε περίπτωση. Καλά κάνετε. Αλλά και τα αυτό που λέει ο φίλος, είπα προφανώς. Μισό λεπτό, διευκρινίστε κάτι, γιατί βλέπω εδώ επιμένουν αρκετοί πια, δεν είναι ο Κώστας. Δηλαδή, λέει κύριε Καλυβιώτη, θα κάνετε και έλεγχο στο κρεβάτι μου και στην επιλογή μου? Δεν είπατε αυτό εσείς, αλλά θέλω να το διευκρινίζετε. Άμα με συγχωρείτε, τώρα δεν νομίζω ότι διεξήχθη πουθενά από αυτά τα οποία έλεγα το συμπέρασμα ότι θα κάνω έλεγχο καθενός στο κρεβάτι. Είπα όμως ότι είναι άλλο το βιολογικό φύλο, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές πραγματικότητες και είναι άλλο η ταυτότητα φύλου, η οποία έχει έναν τρομερό υποκειμενισμό, τον οποίο υποκειμενισμό θέλουμε να νομοθετήσουμε ως αντικειμενικότητα. Δηλαδή, το εάν παραδείγματος χάρη κάποιος αισθάνεται γενικώς και αορίστως πόνο, ή αν αισθάνεται non-binary, ή αν αισθάνεται το οτιδήποτε, είναι δικό του θέμα. Δεν μπορείς να επιβάλλεις ούτε νομοθετικά, σωστό, ούτε σε επίπεδο εθνικής παιδείας με το ζόρι να δημιουργήσεις αντικειμενική πραγματικότητα όταν δεν είναι επί της ουσίας επιστήμη. Αλλά από τη στιγμή που η ίδια η Αμερικανική ψυχιατρική εταιρεία, δεν θέλω να πω τη λέξη ξεπουληθεί, αλλά δεν έχει εν πάση περιπτώσει το σθένος να αντιδράσει στο γεγονός ότι η δυσφορία φύλου είναι ένα ψυχιατρικό ζήτημα και θα το βγάλει ή ήδη το έχει βγάλει, γιατί δεν το έχω δει στους τελευταίους μήνες τι έχει συμβεί, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι επιστήμονες και οι ίδιοι οι γιατροί, μπροστά στο φόβο της πολιτικής ορθότητας που είναι η νέα ιερά εξέταση της εποχής μας, δεν αντιδρούν επιστημονικά. Επιστημονικά. Ενώ υπήρχαν πλήστοι όσοι συνάδελφοί τους κατά το παρελθόν που εξανίστανται ότι η δυσφορία φύλου είναι ψυχιατρική πάθηση, και βλέπουμε ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλλάξει έχουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Κοιτάξτε, δηλαδή προσφέρουμε υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτό που κάνουμε. Κοιτάξτε, η επιλογή drag queen, πρέπει να πω, για το χριστουγεννιάτικο παραμύθι έχει και άλλα ερωτηματικά. Διότι οι drag queen έχουν μια συγκεκριμένη απεύθυνση σε συγκεκριμένο κοινό, σε συγκεκριμένα καταστήματα, ενήλικες, με σεξουαλικού περιεχομένου. Όποιος θέλει πάει, okay, δικαίωμά του. Είναι άλλο πράγμα στον παιδικό σταθμό. Εδώ μου λέει κάποιος, με βάση αυτό που είπατε πιο πριν, όλα στοχεύουν στη μείωση του πληθυσμού. Δύο άτομα του ίδιου φύλου δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και έρχεται άλλος φίλος και λέει, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπαίνει και η ψήξη ο Αρίων με οποιοδήποτε δότη και οι εξωσωματικές εκεί που δεν χρειάζονται. Στο τέλος, το κράτος θα αποφασίζει πότε θα γονιμοποιήσει. Μιλάμε για συμπεριληπτικότητα, για το τρίτο φύλο, αλλά όχι για τη γυναίκα με παιδί που δεν προσλαμβάνεται σε μια δουλειά. Δεν είναι μόνο άντρας, λέει, είναι και γυναίκα.
Εσάς που σας αρέσει και ο Huxley, αυτά στο ένα μοντέρνο κόσμο δεν τα, βεβαίως, δεν βεβαίως, τα έγραφε. Βεβαίως. Άλλος φίλος εδώ, ο Γιάννης από την Αθήνα. Καλημέρα. Η συγκρότηση της ταυτότητας του ανθρώπου, κύριε Καλλιδιώτη, αποτέλεσε δομικό στοιχείο για τη συγκρότηση του έθνους κράτους. Ο απότερος στόχος, λοιπόν, λέει ο Γιάννης, κατά τη γνώμη μου είναι αυτός, ο εν της πράγμαση κοινωνικός χυλός παγκοσμίως. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να μου πείτε από τι να πρωτοπιάσω. Δεν θέλετε να πάμε στην drag queen ή στο... λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την drag queen για να μην το χάσουμε το ζήτημα της επικαιρότητας, έτσι, και θέλω να πάω όμως οπωσδήποτε να με αφήσετε, σας παρακαλώ πολύ, στο τέλος, έστω δύο λεπτά να πω για το πώς φτάνουμε στην αποδόμηση του έθνους κράτους. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με την drag queen προφανώς δεν είναι κάτι που ξεκίνησε στην Ελλάδα, έτσι, είναι, είναι κίνημα στη Δύση που ξεκίνησε και από την Αμερική το 2015, το drag queen story hour. Έτσι, στόχος αυτών των κινημάτων είναι η προώθηση των queer προτύπων, δεν το μεταφράζω ακριβώς το queer διότι μπορεί να μην βρεθούμε και σε περίεργα πράγματα, και η ρευστότητα, ας πούμε, των φύλων της παιδικής ηλικίας. Λοιπόν, η συγκεκριμένη drag queen είπε το εξής, ότι, γιατί θέλω να το σχολιάσω αυτό, ότι οι γονείς που αντιδρούν, όχι απλά λέει πρέπει να βγάλουν το μαύρο από τη ζωή τους, δηλαδή επί της ουσίας εν υπάρχει σκότος εντός του ψυχισμού τους, αλλά μας είπε ότι δεν κάνουν και για γονείς. Δηλαδή εγώ, συγκεκριμένα, που αντιδρώ σε αυτό και κατά τη γνώμη μου πρόκειται περί ενός περιθωριακού θεάματος, δεν κάνω για γονείς. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο καλλιτέχνη με τα λόγια της Kitty Demure, μιας drag performer. Και κάνω quote unquote. Δεν έχω ιδέα γιατί θέλετε οι drag queens να διαβάζουν βιβλία στα παιδιά σας. Το λέει drag queen αυτό. Μάλιστα. Drag queen το λέει. Ναι. Θα θέλατε μια stripper ή μια πορνοστάρ να επηρεάσει το παιδί σας. Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Μια drag queen δίνει παράσταση σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης για ενήλικες. Μάλιστα. Στις παραστάσεις αυτές υπάρχει άφθονη βομολογία και σεξουαλικό περιεχόμενο και στα παρασκήνια υπάρχει πολύ γυμνό σεξ και ναρκωτικά. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας δρόμος που θα θέλετε να εξερευνήσει το παιδί σας. Drag queen το λέω αυτό, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, εμένα επίσης μου κάνει κάτι άλλο πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι. Ακούσατε μήπως εσείς, κύριε Σαχίνη, στην Ελλάδα κάποια ηχηρή παρέμβαση της Εκκλησίας επί του θέματος? Την ακούσατε? Γιατί εγώ δεν άκουσα κάτι. Θέλω δε να σας επισημάνω ότι στο Σικάγο πριν αρκετά χρόνια ήταν ένας λουθυρανός πάστορας που προσέφερε σε μια drag queen χρόνο προσευχής για παιδιά στην εκκλησία του. Οι ενδιάμεσοι θεσμοί, λοιπόν, όπως τους γνωρίσαμε, η Εκκλησία, έχουν ήδη αρχίσει να διαβρώνονται τουλάχιστον από αυτά που μας κήρυταν για το τι πρόκειται και τι σημαίνει η οντολογία του ανθρώπου. Η εν Ελλάδη κεντροδεξιά ή εν πάση προτιθέμενη δεξιά της πτέρυγα δεν είχε άποψη για το γεγονός. Ακούσατε να πει κάτι? Όχι. Εκοφαντική σιωπή. Μόνο η κυρία Κατερίνα Λάσπα του ΠΑΣΟΚ διαθέτει ευαισθησία σε αυτή την εδώ τη χώρα για τη διαπαιδαγώγηση των νηπίων. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ξέρετε πότε καταλαβαίνει κανείς ότι αντιμετωπίζει απέναντί του ένα καθεστώς? Όταν κανείς δεν τολμά να σταθεί απέναντί του και κυρίως όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει χιούμορ κοροϊδεύοντάς το. Για έλατε, γιατί έχω και άλλο καλεσμένο εκ παραλίου, θα πάτε, δεν σας κόψω, αλλά θέλω να απαντήσετε γρήγορα και σε αυτά που ακούστηκαν. Μήπως μπαίνει, λέει, το θέμα της ψήξης οαρίων με οποιοδήποτε δότη και εξωσωματικές εκεί που δεν χρειάζεται το κράτος να αποφασίζει πότε θα γονιμοποιήσει? Μιλάμε για συμπεριληπτικότητα για το τρίτο φύλλο, αλλά όχι για τη γυναίκα με παιδί που δεν προσλαμβάνεται σε μια δουλειά. Χοντρικά τώρα, τα διάβασα γρήγορα, αλλά καταλάβατε τι θέλει να πω. Εντάξει, κοιτάξτε, ότι το κράτος προφανώς δεν προωθεί ή δεν βοηθάει την παραδοσιακή οικογένεια ή τις μονογονικές οικογένειες και γενικότερα, ενώ έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, έχει αυτή την αντίληψη, ενώ ταυτοχρόνως έχουμε σοριδών μετανάστες στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον περίεργο, να το θέσω κομψά. Μάλιστα. Και πριν πάτε στο έθνος κράτος και του Νικόλα, μιας και ξεκίνησε, λέει, ο κύριος Καλλιδιώτης με Λακάν και ψυχανάλυση, θα ήθελα να προσθέσω
ότι στο στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών στις πρώτες του εκδόσεις η ομοφιλοφιλία και γενικά οι σεξουαλικές αποκλίσεις είχαν χαρακτηριστεί ως ψυχικές ασθένειες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1974, όπου πλέον το κίνημα με ισχυρά ερίσματα σε πολιτικά και οικονομικά κέντρα μαλάκωσε τις περιγραφές. Φτάσαμε μετά από ανάλογες τέτοιες αναθεωρήσεις σε κάθε νέα έκδοση του εγχειριδίου το 2013 να διαγραφεί, το είπατε αυτό νομίζω, το DSM, να σημειώσω, είναι ο παγκόσμιος μπούσουλας για να αξιολογηθούν και να διαγνωστούν ψυχικές ασθένειες στους πληθυσμούς. Λέει, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το πεδίο εγώ, εσείς δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, δεν θέλω να πω άλλο, διότι δεν είναι η δική μου ειδικότητα, αλλά πάντως, ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί επιστήμονες γιατροί που είχαν αντίθετη άποψη, είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο πώς συνέβη. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε στο Έθνος Κράτος, παρακαλώ πολύ, και έτσι εγώ, να πάμε λοιπόν, σε διάλειμμα. Πιστεύω ότι όταν αποδομεί την ίδια την ταυτότητα του προσώπου, αυτό δεν σε σταματά για να εφαρμόσει την ίδια μεθοδολογία και σε άλλα επίπεδα. Εάν είναι κίνηση μικροεπιθετικότητας να απευθύνει το λόγο σε ένα άτομο με διαφορετικό φύλο από αυτό που αυτό προσδιορίζεται, είναι εξίσου επιθετικό, σύμφωνα με τη νέα αντίληψη, να απαιτεί σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς που έχουν έρθει στη χώρα σου να εσωματωθούν στην κουλτούρα σου. Το γεγονός ότι δυτικές κοινωνίες μετατρέπονται σε κοινωνίες θητών και θυμάτων οδηγεί, για παράδειγμα, έναν μετανάστη ή μια ευρύτερη μεταναστευτική ομάδα, κραδένοντας το λάβαρο του θύματος, να καταγγέλει τη χώρα υποδοχής για σοβαρή συμβολική βία και ανυπόφορο κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά έχουν ήδη γίνει, έτσι. Τώρα απλά περιγράφω την πραγματικότητα. Ο λευκός ετεροφιλόφιλος άνδρας ως δυνάστης, που εξαιτίας του έλαβε χώρα η επικειοκρατία και όλοι οι πόλεμοι που συνετέλεσαν στο φαινόμενο της μετανάστευσης, δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Μισό λεπτό. Όταν το λέτε το λευκό, τι εννοείτε με έννοια? Μισό λεπτό, κύριε Καλυβιώτη, γιατί θα παρεξηγηθούμε. Ανωτερότητας του λευκού φύλου? Όχι, όχι. Φυσικά εννοούμε αποκλειστικά σε ζήτημα καταγωγής. Επειδή ακριβώς είναι λευκός, περιγραφικά σε αισθητικό επίπεδο, ο οποίος συνδέεται με τον ιμπεριαλισμό, ας πούμε, πρέπει αποκλειστικά από το χρώμα του, ως ένας αντίστροφος ρατσισμός, να μην ομιλεί, διότι έχει καταπιέσει τους μαύρους, έχει καταπιέσει, ξέρω, το Ισλάμ, έχει καταπιέσει όλα κτλ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένας αντίστροφος ρατσισμός, και προφανώς δεν έχει να κάνει με ζήτημα ανωτερότητας και κατωτερότητας, ομιλεί δυνατότερα και ακούγεται περισσότερο κανείς εάν ανήκει, κύριε Σαχίνη, όπως σας είπα προηγουμένως, σε περισσότερες από μία ομάδες θυματοποίησης. Διατομεϊκότητα, intersectionality λέγεται αυτή η θεωρία. Έτσι, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, με αυτή τη λογική ως καταπιεσμένοι, όχι μόνο δεν θα προσαρμοστούν στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής, αλλά θα πρέπει να κρατήσουν στεναρά και την ταυτότητά τους. Και έτσι δεν αποδομούμε μόνο το πρόσωπο του δυτικού ατόμου, αποδομούμε το ίδιο το έθνος κράτος, συγκολητική ουσία του οποίου είναι η κυρίαρχη κουλτούρα, όχι φίλη, προφανώς, και η εθνική παιδεία του. Ποια εθνική παιδεία? Δεν μπορεί να υπάρξει πλέον εθνική παιδεία, αφού η εθνική παιδεία που διδάσκεται, το έθνος, είναι κάτι κακό. Είναι κάτι το οποίο, άμα δείτε σε όλη τη βιβλιογραφία η οποία υπάρχει στην επιστημονική, ναι, που είμαι υποψήφιος διδάκτορ κιόλας, έτσι, αυτά τα δύο χρόνια, όταν αναφέρεται κανείς σε επιστημονικές μηχανές αναζήτησης, σε επιστημονικές, έτσι. Στην Google επιστημονική μηχανή λοιπόν αναζήτησης, ναι. Και στο Google Scholar, καλά, στο Google σκέτο δεν το συζητάμε, έτσι δεν υπάρχει είδηση από την πλευρά, δηλαδή να πεις ότι το έθνος κράτος είναι κάτι βιώσιμο, έτσι, αλλά και στις επιστημονικές μηχανές αναζήτησης, το έθνος κράτος θεωρείται κάτι μεταξύ ακροδεξιού και νεοναζιστικού μορφώματος. Οι δε κάτοικοι που αντιδρούν στην πολυπολιτισμική κοινωνία είναι το λιγότερο φασίστες. Πρέπει να δείτε ιδίως πώς χαρακτηρίζουν όλοι οι πολιτικοί επιστήμονες τους κατοίκους της Μεγάλης Βρετανίας και δι' της επαρχίας της Μεγάλης Βρετανίας που ψήφισαν το Brexit. Θα πάθετε σοκ. Μισό λεπτό. Μου λέει εδώ ο φίλος, μήπως τελικά στο έθνος κράτος βασίζεται και ο τελικός πόλεμος Δύσης με Πούτιν? Μήπως ο πόλεμος αυτός έχει να κάνει και με την κατάρρευση του τελευταίου προπυργίου εθνοτήτων για την επικράτηση σύμμικτων κοινωνιών χωρίς ταυτότητα? Μήπως ο πόλεμος αυτός είναι πολιτισμικός Great Reset? Ίσως ενέχει κάποια τέτοια στοιχεία, όμως
Ο συγκεκριμένος πόλεμος, κατά τη δική μου εκτίμηση ως γεωπολιτικού αναλυτή, έχει περισσότερο το χαρακτηριστικό της μεγάλης δύναμης εκ μέρους της Αμερικής, για να ξεκαθαρίσει νωρίτερα το τοπίο ώστε να υπάρξει τελική αναμέτρηση με την Κίνα. Και το θέτω πάρα πολύ συνοπτικά. Καλά κάνετε. Άρα λέτε ότι για, κατά την δική σας οπτική, στο βάθος κήπος είναι η τελειωτική απίσκναση του ίδιου του έθνους κράτους στην αντίληψη των κοινωνιών. Να σου πω ένα παράδειγμα, εφόσον μιλάμε για το εν λόγω ζήτημα. Ο αντιρατσιστικός νόμος έχει ξεχαρβαλωθεί. Δηλαδή, οποιοδήποτε, ας πούμε, δεν συμφωνεί με την, για παράδειγμα, απικιοποίηση της Αθήνας από πακιστανικούς πληθυσμούς, έτσι, και θέλω να πω ότι το Right to the Bone, δηλαδή το κανάλι μας στο YouTube και η ομάδα μας, η οποία ανέδειξε την πρωτοχρονιά πέρσι, που το έκρυψαν όλα τα κανάλια, να σας το θυμίσω αυτό, όλα τα κανάλια το έκρυψαν, ότι ενώ όλοι οι Έλληνες ήταν σε καραντίνα μέσα, οι άνθρωποι με καταγωγή από το Πακιστάν ήταν σοριδών, χιλιάδες στο Σύνταγμα, και αυτό το έκρυψαν τα κανάλια. Γιατί το έκρυψαν? Γιατί, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί το έκρυψαν? Ποιο είναι το πρόβλημα? Αλλά αν λοιπόν υπάρχει ξεχαρβάλωμα του αντιρατσιστικού, ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα διότι είσαι δίθεν ρατσιστής, πρέπει να σκεφτείτε ότι τώρα το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με την τωρινή υπόθεση με την drag queen, όσον αφορά την κυρία Λάσπα, όχι μόνο ζήτησε τη διαγραφή της από το ΠΑΣΟΚ και επιφυλάχθηκε κάθε ένομο δικαίωμά του το Σωματείο, αλλά επιπλέον κάλεσε την πολιτεία να τροποποιήσει άμεσα την αντιρατσιστική νομοθεσία. Αντιρατσιστική. Έχουμε ξεχαρβαλώσει και τους όρους. Ο ρατσισμός έχει να κάνει με τη ράτσα, δεν έχει να κάνει με τα πάντα, έτσι ώστε να μην ποινικοποιείται μόνο, λέει, η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ρητορικής μίσους. Έτσι, γενικώς και ορίστως, με όποιον δεν συμφωνεί το καθεστώς, θα πηγαίνουμε να το κάνουμε και μία μήνυση και τρεις στα δικαστήρια. Και επιπλέον να ληφθούν επιπλέον μέτρα όταν αυτός εκπορεύεται από δημόσια πρόσωπα. Θα νομοθετηθεί, δηλαδή, κύριε Σαχίνη, η αλλίωση της ίδιας της οντολογίας του προσώπου του ανθρώπου. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, απαντήστε μου πολύ γρήγορα για να πάω σε διάλειμμα. Μου λέει κάποιος φίλος, μόμος κύριε Καλυβιώτη, μου λέει, και στο Πακιστάν υπάρχουν τόσες φυλές που συγκρούονται μεταξύ τους. Ναι, εντάξει. Να τα λέμε όλα, λέει. Ναι, φυσικά υπάρχουν φυλές οι οποίες συγκρούονται μεταξύ τους. Και στην Αφρική υπάρχουν φυλές οι οποίες συγκρούονται μεταξύ τους. Έχουμε ματηρούς εμφυλίους κτλ. Όμως, το έθνος κράτος, έτσι, το οποίο σχηματοποιήθηκε στη Δύση, είχε ένα μέτρο. Ήταν δηλαδή το ανάχωμα έναντι υπερεθνικών αυτοκρατοριών και το ανάχωμα έναντι του ακραίου ατομικισμού και του ακραίου κατακαιρματισμού, ο οποίος υπήρχε κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Άρα λοιπόν αυτό το μέτρο μεταξύ αυτοκρατορίας και κατακαιρματισμού είχε μια συγκολητική ουσία. Ποια ήταν η συγκολητική ουσία? Η εθνικά κυρίαρχη κουλτούρα μέσω της οποίας υπήρχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Γιατί είμαστε Έλληνες? Διότι έχουμε 1, 2, 10 χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας, του τρόπου ζωής μας, της ιστορίας μας, που μας διαφοροποιεί έναντι άλλων πολιτισμών, και από αυτά και ορμόμενοι από αυτά τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος, κάνουμε μια διαφορετική πρόταση πολιτισμού. Αυτό σήμερα θεωρείται από πολιτισμικός εκλεκτικισμός ως ακροδεξιά ρητορική μίσους, που επειδή λες ότι έχεις διακριτά χαρακτηριστικά πολιτισμικά έναντι άλλων εθνών, είσαι ακραίος. Μάλιστα. 11 και 4. Ο κύριος Ραφαήλ Καλυβιώτης παραμένει στη γραμμή μας. Πολιτικός επιστήμονας και πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών, και θα καλωσορίσω τώρα στην παρέα και τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, ο οποίος διδάσκει τη φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά. Να πω έτσι σταχυολογώντας ότι από τον κύριο Καλυβιώτη αυτό που βλέπω εδώ να έχει μείνει πάρα πολύ από πολλούς ακροατές είναι
αυτό το πώς οδηγούμαστε στην απίσχανση όρων έθνους κράτους, αφιλετοποίηση, ασεξουαλικοποίηση, έλεγχο πληθυσμών και έλεγχο γεννήσεων, αλλά κυρίως αυτό που τους έχει κάνει εντύπωση είναι ότι και με επιστημονικούς όρους, όπως είπε ο κύριος Καλυβιώτης, ο βιολογικός προσδιορισμός των φύλων έχει εξαφανιστεί, όλα αποδίδονται στην κοινωνία. Κύριε Πατέλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Καλυβιώτη, ακούτε, έτσι? Βεβαίως. Ωραία. Κύριε Πατέλη, με αφορμή αυτή την ιστορία στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι η δική σας άποψη? Η άποψή μου είναι ότι έχουμε άλλο ένα βήμα σε μια αλυσίδα στοχευμένων ενεργειών, κάθε άλλο παρατυχαίο, βάσει των οποίων γίνεται πρακτικά μια θέσμηση μιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης για τον άνθρωπο, τη θέση και το ρόλο του στην κοινωνία, για τις κοινωνικές σημασίες των φύλων, της γονεϊκής ιδιότητας και της ίδιας της οικογένειας. Αυτή η παρέμβαση συνδέεται αδιάρρηκτα με μια τάση η οποία κλιμακώνεται τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο των πρακτικών και των ιδεολογημάτων του λεγόμενου νέου φιλελευθερισμού και του μεταμοντέρνου, βάσει των οποίων θα πρέπει οι άνθρωποι να συνηθίζουν στις λεγόμενες ρευστές ταυτότητες, σε μια διάχυση και απροσδιοριστία του τι είναι, τι πρεσβεύουν, πού πηγαίνουν, και στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης πρακτικής και θέσμησης, ενώ κατάφεραν σε σημαντικό βαθμό να υπονομεύσουν όλες τις μορφές συλλογικότητας που επεξεργάστηκε η ανθρωπότητα στην ιστορία του πολιτισμού, ιδιαίτερα τους τελευταίους αιώνες, εννοώ τις εργατικές ενώσεις, το συνδικαλιστικό κίνημα, τις πολιτικές οργανωτικές εκφάνσεις των κοινωνικών αιτημάτων και ταξικών αιτημάτων, αφού κατάφερε να τα υπονομεύσει όλα αυτά και να τα διαλύσει εν πολλής, τώρα στοχεύει στον ίδιο τον βιολογικό πυρήνα της οικογένειας και στον βιολογικό πυρήνα της προσωπικότητας. Δηλαδή στοχεύει στην υπονόμευση των θέσεων και των ρόλων που είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένοι με τις βιολογικές λειτουργίες του άνδρα και της γυναίκας στην ίδια την αναπαραγωγή του ανθρώπινου γένους. Και φοβάμαι ότι εν πολλοίς το καταφέρνει αυτό, ιδιαίτερα σε κάποιους κύκλους της νεολαίας, όπου η πλήση εγκεφάλων και η χειραγώγηση με τα μέσα μαζικής χειραγώγησης είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ενσταλάσσεται παιδιόφεν. Φοβάμαι ότι σε κάποιο βαθμό το καταφέρνουν αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να ορθώσουμε το ανάστημά μας σε αντίσταση. Αντίσταση καταρχήν από τη σκοπιά την επιστημονική και ανθρωπιστική. Αυτές οι έννοιες είναι συνυφασμένες, όπως προσπαθώ να αποδείξω στο ερευνητικό μου έργο. Χρειάζεται προσπάθειες δηλαδή για την αφύπνιση του κόσμου, για την κατάδειξη της χειραγώγησης που επιχειρείται και τελικά για την ανατροπή αυτής της χειραγώγησης στο πλαίσιο μιας αναβάθμισης, όχι υποβάθμισης του ανθρώπου. Διότι στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, η οποία μεθοδευμένα επιχειρείται, διαμορφώνεται ένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, χειραγωγικό επίσης δίπολο, βάσει του οποίου οι άνθρωποι δήθεν θα είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν πρωτογωνισμό ενός άκρατου συντηρητισμού, άκρατου και άκρητου συντηρητισμού, έως και παρελθοντολογίας, μιας δηλαδή απολυτοποίησης της πίστης και προσήλωσης, άκρητης πίστης και προσήλωσης δογματικής στην παράδοση, στην πατριαρχία και σε διάφορα τέτοια πρότυπα, και από την άλλη σε αυτό που προβάλλεται ως το υπερσύγχρονο, το μεταμοντέρνο, και είναι ο ανορθολογισμός που προσπάθησε να σκιαγραφίσω παραπάνω. Αυτό είναι ένα τεχνητό δίπολο, ένα χειραγωγικό δίπολο τελείως, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να καταδείξουμε γιατί είναι χειραγωγικό δίπολο και γιατί η διέξοδος δεν είναι μια στροφή στο παρελθόν, ούτε μια συντηρητική προσκόλληση στο παρόν, αλλά είναι μια φυγή στο μέλλον. Εγώ θέλω να πω ότι και εσείς και ο κύριος Καλυβιώτης, και εσείς κύριε Πατέλη και ο κύριος Καλυβιώτης, παρότι είστε δύο διαφορετικές ιδεολογικά σχολές σκέψης, και οι δύο δεν είστε πολιτικά correct αυτή τη στιγμή. Αυτό οφείλω να είναι η πρώτη μου διαπίστωση. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Καλυβιώτης και η κύριε Καλυβιώτη, όπου θέλετε παρεμβαίνετε. Ο κύριος Καλυβιώτης είπε ότι στο βάθος κήπος
με διαφορετική βεβαίως αφετηρία, εξήγησε την άποψή του εκτενώς. Έχουμε, οδηγούμαστε, τολμώ να πω, είπε, ακόμη και σε έλεγχο γεννήσεων ή και έλεγχο πληθυσμών από τη μια, και από την άλλη στην πλήρη πια απίσχυναση αυτού που θεωρούσαμε ως έθνος, έθνος κράτος, σε ένα κοινωνικό χυλό. Και αρκετοί ακροατές εδώ, κύριε Πατέλη, μου λένε ότι πλέον θα μιλάμε για χώρους με διάφορους έτσι ανθρώπους που απλά κατοικούν ή μάλλον εκεί δουλεύουν, και όχι για χώρες με εθνότητα και πολίτες με κοινές μνήμες, κοινούς πολιτισμούς, θρησκείες αν θέλετε κτλ. Εσείς τι λέτε? Νομίζω ότι θα συμφωνήσω στις γενικές επισημάνσεις που προαναφέρατε, αν και δεν ήμουν στο προηγούμενο μέρος της συζήτησης. Θα συμφωνήσω στις γενικές επισημάνσεις. Και εκείνο το οποίο πραγματικά παρατηρούμε είναι μία, όπως επιχειρείται να προβληθεί, ακόμα και αποεδαφοποίηση των λεγόμενων ρευστών ταυτοτήτων. Διότι, προσέξτε, είναι ένα το κρατούμενο η τυφλή δογματική προσήλωση στην παράδοση και είναι εντελώς διαφορετικό η κριτική στάση προς την παράδοση με την έννοια της ρίζας του ριζώματος του συστήματος διαχρονικής αναφοράς των ανθρώπων στον πολιτισμό. Το πρώτο εξυπακούεται ότι είναι μια μονομέρεια η οποία συχνά οδηγεί σε τοξικές σχέσεις και καταστάσεις. Αλλά χωρίς το δεύτερο δεν υφίσταται ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα, ο ίδιος ο πολιτισμός, είναι μια διαχρονική συνέχεια. Υλικός και πνευματικός πολιτισμός έχουν ρίζες. Και αυτές τις ρίζες δεν τις απορρίπτεις. Οι ρίζες αυτές δεν είναι λογισμικό ή κάποιοι χειρισμοί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να κάνεις delete. Οι ρίζες αυτές ή υπάρχουν και αναπτύσσονται βάσει της ανάπτυξης προσωπικότητων και συλλογικότητων μέσω της δραστηριότητας και της επικοινωνίας τους, ή δεν υπάρχουν, οπότε το άτομο γίνεται ανερμάτιστο όν, χωρίς σύστημα αναφοράς, άρα πολύ χειραγωγήσιμο, εύπλαστο με την έννοια του χειραγωγικού υλικού. Με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω, αλλά δίνοντας αυτές τις νότες, ας το πω έτσι, διαφοροποίησης στην προσέγγιση που προτείνω. Κύριε Καλλιβιώτη, το, ας το πω έτσι, εκτός πολιτικής ορθότητας πεδίο λοιπόν, η δική σας σκέψη ακούγοντας τον κύριο Πατέλη, και να πάει και συζήτηση πιο κάτω και μεταξύ σας, γιατί όχι. Ναι, κοιτάξτε. Ρε, το ευτύχημα είναι ότι ακόμη συζητάμε, θέλω να πω. Δεν βρήκα κάτι με το οποίο να διαφωνώ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, ούτε εγώ και επί πρόεδρος του Δικτύου Συντηρητικών πιστεύω σε έναν παροχημένο συντηρητισμό, αλλά μία, ας πούμε, αναδόμηση βασισμένη στις ρίζες και μία μεθερμήνευση της πραγματικότητας. Εγώ θέλω να πω, και σας το έχω επαναλάβει και σε άλλες εκπομπές, ότι ακόμα μπροστά στα μεγάλα διακυβεύματα της ανθρωπότητας, οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν αριστερά-δεξιά, τείνουν να ξεθοριάζουν. Όταν ο άνθρωπος από άνθρωπος με πρόσωπο, οντολογία, σιγά σιγά μετασχηματίζεται, επαναπρογραμματίζεται για να γίνει αριθμός, για να γίνει να οδηγηθούμε σε μια ρομποτοποιημένη κοινωνία στην οποία η τεχνολογία θα προείσταται των ηθικών διλημάτων τύπου Χαράρι, για όποιους από τους ακροατές έχουν διαβάσει τον Χαράρι, τότε φυσικά για εμένα δεν με απασχολεί από τι αφετηρία ξεκινάει ο καθένας. Με απασχολεί το αποτέλεσμα, ώστε να υπάρχει μια συντροφικότητα, ώστε να μην υπονομευθούν οι συλλογικότητες, ώστε να υπάρχει αντίδραση στο καθεστωτικό αφήγημα και σύστημα, ώστε να μην εξαλειφθεί ο βιολογικός πυρήνας της οικογένειας, όπως είπε ο κύριος καθηγητής. Αλλά όποτε θέλει μπορούμε να συζητήσουμε και το συγκεκριμένο για το ποιος είναι ο ρόλος που είχαν οι drag queens, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος επαναπροσδιορισμού της κοινωνίας. Αν θέλει ο κύριος καθηγητής, θα το συζητήσουμε. Ναι. Κύριε Πατέλη. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μια σύγκληση σε ορισμένες από τις προσεγγίσεις μας, και αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Άλλωστε είναι ίδιον των ανθρωπίνων όντων, ορθολογικός σκεπτόμενων και πρατώντων,
να συγκλίνουν εκεί που υπάρχει ο φαινολογικός πυρήνας. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μην δώσω έμφαση τώρα στις drag queen και στα υπόλοιπα και να πιάσω το νήμα της σκέψης του συνομιλητή μας, του αξιότιμου συνομιλητή μας, να το πιάσω από την σκοπιά εκείνη στην οποία αναφέρθηκε για την άμβληση έως εξάλληψη των ιδεολογικών διαφοροποιήσεων στην εποχή μας. Θα ήθελα να επιθυμίσω ότι τα πανηγύρια για την εξάλληψη των ιδεολογικών διαφοροποιήσεων ανήκουν ακριβώς στο χώρο ο οποίος ευθύνεται βαθύτερα για αυτά που συζητάμε σήμερα, για τις ρευστές ταυτότητες και τα υπόλοιπα, ως στρατηγήματα, ενώ τον νεοφιλελεύθερο χώρο. Ο νεοφιλελεύθερος χώρος, ο οποίος αναδείχθηκε στα τέλη της, από τα μέσα, αρχές προς μέσα της δεκαετίας του 80 και ένιωσε να θριαμβεύει, ένιωσε θριαμβευτή στην κυριολεξία με την επικράτηση αντεπαναστάσεων και κεφαλαιοκρατικών παλινοσφωτικών διαδικασιών στην Σοβιετική Ένωση και στις χώρες, τις πρώιμες σοσιαλιστικές χώρες όπως τις χαρακτηρίζει η σχολή μας, στην Ευρώπη, έδειξε θριαμβευτής και αυτός ήταν ακριβώς ο νεοσυντηρητισμός και το μεταμοντέρνο ήταν που πανηγύριζαν για την εξάλληψη των ιδεολογικών διαφοροποιήσεων και ταυτοτήτων. Άρα εδώ θέλει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κύριε καθηγητά, μην όμως χρεώσετε το μεταμοντέρνο στον νεοφιλελευθερισμό, έτσι, διότι ο μεταμοντερνισμός δεν είναι, ο λιωτάρα, ας πούμε, δεν ήταν συντηρητικός ή νεοφιλελεύθερος. Έτσι, δηλαδή, μην ας πούμε προσπαθούμε να χρεώσουμε σε έναν ολόκληρο χώρο που εγώ δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, δεν έχω κανένα λόγο να απολογηθώ του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ο μεταμοντερνισμός ως κίνημα το οποίο σιγά σιγά σχετικοποίησε διάφορες αξίες, έχει τον πυρήνα του στην αριστερά. Έτσι δεν είναι? Θα μου επιτρέψετε αφενός με να συμφωνήσω μαζί σας, καταρχήν ιστορικά, και να διαφωνήσω ως προς την ουσία του εγχειρήματος του μεταμοντέρνου. Δηλαδή, εκ πρώτης όψεως, αυτό ακριβώς φαντάζει όπως το είπατε, διότι αν δούμε και ιστορικά, με γενέτειρα βασικά την Ευρώπη και δι' την Γαλλία, το μεταμοντέρνο προέκυψε ως απότοκο του μεταδομισμού, ο οποίος με τη σειρά του προέκυψε ως απότοκο του δομισμού, του στρουκτουραλισμού, αν θέλετε, της στρουκτουραλιστικής ερμηνείας του μαρξισμού, η οποία... Ο Αλτουσέρ δεν ήταν ο δομιστής. Ακριβώς, από τον Αλτουσέρ. Αν θέλετε τώρα, είναι μια τεράστια συζήτηση. Μη μου το εξειδικεύσετε. Όχι, έτσι. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, απλά θέλω να επισημάνω το εξής. Ότι καταλαβαίνω από πού προέρχεται, καταλαβαίνω ότι θέλει να πει ο κύριος καθηγητής ότι το ακραίο κέντρο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να εξαλείψει τις διαφορές τις ιδεολογικές, αλλά αυτό που θέλω να πω για να γίνω ίσως πιο απλός και πιο κατανοητός, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς, υπάρχουν, αλλά λέω ότι μπροστά στα σύγχρονα διακυβεύματα της εποχής, τα οποία συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή ότι προέρχονται και από τον νεοφιλελευθερισμό, έτσι, και ήταν ακριβώς η συνέργεια αυτή του νεοφιλελευθερισμού και της νέας αριστεράς, έτσι, η οποία μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Αλλά από εκεί και πέρα, ένας εργάτης ο οποίος θέλει να μην χάσει τη δουλειά του, θέλει να ζει σε μια αποβιομηχανοποιημένη ζώνη, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν διακυβεύματα στη γειτονιά του όσον αφορά την ταυτότητα της γειτονιάς του, διότι βγαίνει έξω από το σπίτι του και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών, δεν ακούει ελληνικά. Αυτός λοιπόν ο εργάτης έχει αιτήματα με τα οποία συμφωνεί τόσο με την αριστερά σε κάποια ζητήματα, όσο και με τη δεξιά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι υπάρχει μία είδους σύγκληση, διότι υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών εχθρός, ο οποίος είναι κοινός. Αυτό λέω. Δεν ξέρω, κύριε Πατέλη, θέλετε να πείτε κάτι? Θα ήθελα να επισημάνω ότι ναι, γενικά οι επισημάνσεις αυτές έχουν θέση που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνο που ισχύει, και θέλω να υπογραμμίσω για το μη εξειδικευμένο κοινό στην ιστορία των ιδεών και στην ιστορία και θεωρία της φιλοσοφίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι έννοιες δεξιά και αριστερά προσδιορίζονται στην εκάστοτε ιστορική εποχή και συγκυρία.
ένα από τα χαρακτηριστικά των κρισιακών φάσεων, των κρισιακών συγκυριών, των κρίσεων αν θέλετε στον πολιτισμό μας, είναι και αυτό ακριβώς. Είναι η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού θέσεων και πολώσεων οι οποίες χαρακτήριζαν την προγενέστερη εποχή. Παραδείγματος χάρη, το ίδιο το φασιστικό, ναζιστικό κλπ. Κίνημα προέκυψε εκ πρώτης όψεως από εκφυλιστικά φαινόμενα και με καπηλεία πάνω στις ιδέες του σοσιαλισμού και της αριστεράς, το Μεσοπόλεμο ή ακόμα πιο νωρίς, και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε το δίπολο δεξιά ή αριστερά. Όπως ακριβώς και ο νεοφιλελευθερισμός προέκυψε, αν θέλετε, έχοντας ως γενέτειρα κάποιους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν ως αριστεροί, όπως ο Αλτούσερ, ο Φουκώ, οι μεταδομιστές και τελικά οι μεταμοντέρνοι. Αλλά το γεγονός ότι προσετερίστηκε ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός ως στρατήγημα και στρατηγική του συγχρόνου σταδίου της κεφαλαιοκρατίας, προσετερίστηκε αυτά τα ιδεολογήματα, διόλου τυχαίο δεν είναι, διόλου συμπτωματικό δεν είναι. Λοιπόν, και από αυτή την άποψη νομίζω θα πρέπει να ενσκέψουμε λίγο στον πυρήνα αυτών των αντιλήψεων και θα δούμε ότι μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται κάποιος αριστερός, αλλά να μην είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια η έννοια της αριστεράς και της δεξιάς χάνουν την νομοτεχνία τους ή ότι τα ταξικά συμφέροντα εξαλείφθηκαν. Λοιπόν, ακριβώς το θέμα της ταξικής ειρήνης και του τέλους της ταξικής πάλης και των ιδεολογιών προσπάθησε να επιβάλλουν από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα αυτά τα ρεύματα στα οποία αναφερόμαστε και το σημείο σύγκλησης της στρατηγικής του νεοφιλελευθερισμού στην παγκόσμια πολιτική με το μεταμοντέρνο είναι γεγονός. Θέλω εδώ να μου απαντήσει ο καθένας από την πλευρά του σύντομα, γιατί έχω βροχή, πρέπει να σας πω, παρεμβάσεων ακροατών και ξέρετε και οι δύο ότι δίνω μια προτεραιότητα σε αυτό. Λέω εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Θέλει ο καθένας με πολύ σύντομο τρόπο να μας πει γιατί ένας άνθρωπος, όπως συμφώνησαν και οι δύο, χωρίς ρίζες, είναι χειραγωγήσιμος. Κύριε Καλλιδιώτη. Γιατί ένας άνθρωπος χωρίς ρίζες, μη γνωρίζοντας το παρελθόν του, δεν γνωρίζει και τις έννοιες και την παραδοσιακή γνώση ανά τον, αυτό είναι συντηρητική οπτική φυσικά, των αιών που μεταδίδεται ως στερεότυπα στη σύγχρονη εποχή, τα αποκαλούν στερεότυπα όλα αυτά, αλλά αυτές οι γνώσεις, αυτή η πολιτισμική εκπαίδευση και μόρφωση την οποία λαμβάνει από τις ρίζες, από την παράδευση, τον βοηθάει να μην ξεκινάει από ένα σημείο τάμπουλα ράζα, όπως μας είπε η drag queen, αλλά από ένα συγκεκριμένο επίπεδο πάνω στο οποίο μπορεί να συνεχίσει την εξελικτική του πορεία, έχοντας ήδη μια διαμορφωμένη κριτική σκέψη και ένα προβάδισμα πιθανώς έναντι κάποιου άλλου πολιτισμού, ο οποίος δεν έχει αυτές τις ρίζες, αυτή την ταυτότητα και αυτό τον πολιτισμό. Επομένως, γι' αυτό θέλω να απαντήσω τώρα και στον κύριο καθηγητή, είναι η αριστερά εκείνη η οποία είπε ότι δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι πολιτισμοί, ότι απλά όλοι είναι πολιτισμοί με διαφορές γενικώς και ορίστως. Εάν είναι έτσι, τότε για ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν οι ταυτότητες των ανθρώπων και να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική πρόταση πολιτισμού από το κάθε έθνος. Κύριε Παντέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τελευταία επισήμανση που μου δίνει την αφορμή να επισημάνω και εγώ με τη σειρά μου ότι δεν υπάρχουν πολιτισμοί. Η έννοια της πολλαπλότητας, του πλουραλισμού αν θέλετε των πολιτισμών είναι μια έννοια άκρως αντιδραστική, η οποία έννοια έχει τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο των πλέον ανορθολογικών φιλοσοφικών ρευμάτων, αρχής γενομένες από τις εκδοχές της φιλοσοφίας της ζωής, παράδειγμα χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο πρόδρομος, σαφής πρόδρομος του ναζισμού, ο Νίτσε. Θέλω να επισημάνω ότι είναι ένας και ενιαίος ο ανθρώπινος, πανανθρώπινος πολιτισμός, οργανικά συστατικά στοιχεία του οποίου είναι η εθνική πολιτισμή. Τα έθνη δεν είναι κατασκευές, αυτά είναι ανοησίες ανθρώπων οι οποίοι βλακωδώς ενδέχεται να αυτοκαρακτηρίζονται αριστεροί, αλλά δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την επιστήμη του μαρξισμού,
χωρίς την οποία δεν υπάρχει αριστερά. Ο Μαξιμός είναι επιστήμη και βάσει αυτής της επιστήμης ο πολιτισμός είναι ενιαίος. Άνθρωπος λοιπόν χωρίς πολιτισμικές ρίζες, με τις όποιες ιδιαιτερότητες αυτών των ρίζων, και οι εθνικές ιδιαιτερότητες είναι εκ των όνων κάνες ιδιαιτερότητες των ριζών του πολιτισμού, το τονίζω και το υπογραμμίζω, το έθνος δεν είναι συμβολική κατασκευή κατά το δοκούν, δεν είναι κοινωνική κατασκευή συμβασιοκρατικά αποδεκτή από κάποια ελίτ. Το έθνος είναι γέννημα της ιστορίας και της προϊστορίας της ανθρωπότητας σε συγκεκριμένες βαθμίδες του πολιτισμού. Άρα με αυτή την έννοια και εγώ θα συμφωνήσω ότι χωρίς πολιτισμό ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Διότι τι είναι ο άνθρωπος ως προσωπικότητα, απορρίπτω λιγάκι εδώ τον όρο πρόσωπο που παραπέμπει στην θεολογία περισσότερο, είναι προσωπικότητα ο άνθρωπος στο βαθμό που είναι κοινωνός πολιτισμού, δηλαδή στο βαθμό που συμπυκνώνει, εσωτερικεύει, επανανοηματοδοτεί και εκπέμπει μέσω της δραστηριότητάς του ο ίδιος και της επικοινωνίας του αυτόν τον πολιτισμό. Χωρίς τον πολιτισμό ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Χωρίς τον πολιτισμό δεν έχει σύστημα αναφοράς. Άρα δεν μπορεί να ξέρει από πού πήρε τη σκυτάλη του πολιτισμού και πού πρέπει να τη μετατοπίσει με τη δική του συνεισφορά συλλογικά και ατομικά. Με αυτή την έννοια οι μεταμοντέρνες ρευστές ταυτότητες είναι μια άθλια χειραγώγηση η οποία έχει επιστημονικοφανή μανδύα, χρηματοδοτείται αδρά από τα αντίστοιχα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και διαφόρων άλλων ευαγών ιδρυμάτων και ΜΚΟ, αλλά δεν έχει την παραμικρή σχέση με την αληθινή, την πραγματική επιστήμη και με τις πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας, με τον πραγματικό πολιτισμό. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να συντριβεί καταρχήν θεωρητικά και πρακτικά στα μυαλά, στις καρδιές και στην πρακτική των ανθρώπων. Θέλω να μια επισήμανση μόνο, ότι δηλαδή σε μια διαφωνία κύρια που υπάρχει, παρόλο ότι υπάρχουν διάφορες συμφωνίες, χωρίς ανορθολογικότητα δεν θα είχε λάβει χώρα η Ελληνική Επανάσταση. Μόνο αυτό. Θέλω... Θα διαφωνήσω ως προς αυτό, αλλά είναι θέμα άλλης. Δεν πειράζει. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω και τους δύο για την εξαιρετική ποιότητα του λόγου. Αυτό είναι δική μου διαπίστωση. Το δεύτερο που θέλω να σας ζητήσω πριν σας αποχαιρετήσω και μακάρι να επαναληφθεί η συζήτηση και με άλλες φωνές, θέλω να σας ζητήσω να μου πείτε στο political correct, στην πολιτική ορθότητα, η τεχνολογία παίζει στις μέρες μας κυρίαρχο ρόλο. Το ξέρετε και οι δυο. Πόσο έχει επηρεάσει και την επιστημονική κρίση αυτή η παντοδυναμία της τεχνολογίας και να το πω και πιο απλά αυτό που ρωτάει πολλοίς κόσμος. Μήπως αυτό που το έχουν βαφτίσει μετακοινωνία, μετάνθρωπος, μεταδημοκρατία, μετατεχνολογία, δεν ξέρω μετά και ποιος, είναι ένα άλλο πρότυπο που ουδεμία σχέση έχει με τους ανθρώπους και απλά σιγά σιγά χτίζεται, δηλαδή είναι μια δυστοπία. Μπορεί να μοιάζει, όπως είπε ο κ. Καλυβίδης στο πρώτο μέρος, ως ακραίο σενάριο Huxley, αλλά μήπως, το ρωτάει πολλοίς κόσμος, και μήπως είναι τα πρώτα βήματα η ασεξουαλικότητα, η αφιλετικοποίηση, η το σπάσιμο της ταυτότητας, το σπάσιμο πυρήνων, το σπάσιμο συλλογικότητας, το σπάσιμο συλλογικής μνήμης και συλλογικής δράσης, όλα αυτά να οδηγούν εκεί. Κύριε Πατέλη, από εσάς. Καταρχήν ξέρετε ότι το θέμα μου, το γνωστικό μου αντικείμενο άπτεται της τεχνολογίας και της θέσης... Και για το ρόλο των επιστημόνων να μας πείτε, γιατί το ρωτάνε πολλοί εδώ. Βέβαια. Είναι τεράστιο το θέμα, είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν μπορώ μέσα σε μια σύντομη παρέμβαση να αναφερθώ σε αυτό. Προφανώς. Ακροθυγός μόνο. Θέλω να επισημάνω ότι αυτό το οποίο προβάλλει ως η τελευταία λέξη της επιστήμης συχνά δεν είναι αυτό που φέρεται να είναι ή αυτό που φαίνεται να είναι. Δηλαδή, πολύ συχνά έχουμε χειραγωγήσεις που γίνονται εν ονόματι της επιστήμης και όχι επιστημονικό έργο, όχι αυθεντική επιστημονική έρευνα. Αντίστοιχα, έχουμε χειραγωγικές χρήσεις της τεχνολογίας και των εκάστοτε τεχνικών, τεχνολογικών και κεκτημένων της ανθρωπότητας και όχι τις βέλτιστες τεχνολογικές διαμεσολαβήσεις, τις θεμελιώδους για κάθε πολιτισμό, διαμεσολαβημένη σχέση του ανθρώπου προς τη φύση και στους ομοίους του. Με αυτή την έννοια, εάν
θεωρήσουμε ότι η τωρινή πραγματικότητα, η λεγόμενη πραγματικότητα του μετανθρωπισμού, της μετακοινωνίας και όλα αυτά τα μετα που θέλουν, είναι μια πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα που ονειρεύονται κάποιοι χειραγωγοί ως εκπλήρωση του ευσεβούς πόθου των ελίτ των αρχουσών τάξεων. Αιώνια τέτοια υπήρχαν αυτοί οι ευσεβοί πόθοι, τέτοιου τύπου ευσεβείς πόθοι, η οποία ελίτ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπαγάγει την ανθρωπότητα σε κάποια εκδοχή τεχνοκρατικής ουτοπίας, στην οποία μόνον οι αρμοδίως έχοντες την εξουσία και τα όργανα πειθαναγκασμού, τεχνολογικά, πειθαναγκαστικά, χειραγωγικά, κατασταλτικά κλπ., θα είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα λόγου, εκφοράς λόγου, άρα και κρίσεως. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να είμαστε απλώς εκτελεστικά όργανα. Αυτό δεν έχει την παραμικρή σχέση, βέβαια, με την πραγματική, την αυθεντική επιστημονική έρευνα, με την πραγματική τεχνολογία στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Μισό λεπτό, κύριε Πατέλη, μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό, γιατί το έθιξε κάπως ο κ. Καλυβιώτης. Από τη στιγμή που όλοι πια συνδεόμαστε σε ένα παγκόσμιο ιστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φτάσαμε στο σημείο το δικό μου αποτύπωμα, το φυσικό, να μην έχει καμία σημασία και αξία από το τεχνολογικό, σε τα like μου και τα μη like μου και τα λοιπά, για να μην επεκταθώ. Και από τη στιγμή που, όπως λέει ο κ. Καλυβιώτης, στις επιστημονικές σελίδες του διαδικτύου, μια συζήτηση όπως αυτή είναι κομμένη. Με συγχωρείτε. Ναι, πόσο, ναι, τότε ο κόσμος τι πρόσβαση να έχει στην πληροφορία που θέλετε, σωστά εσείς λέτε, να υπάρχει πλέρια από εδώ, από εκεί, διαφωνώντας μαζί σας, συμφωνώντας. Πώς ο κόσμος από εκεί θα έχει πρόσβαση? Άρα δεν γίνεται απόλυτα ελέγξιμος. Θέλουν να γίνει, αλλά δεν θα γίνει, δεν πρόκειται να το καταφέρουν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα έχετε ενδεχομένως υπόψη σας ότι γίνεται ένας τεράστιος αγώνας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στις ερευνητικές κοινότητες διεθνώς, κατά των λεγόμενων αγοραίων κριτηρίων αποτίμησης, αξιολόγησης του επιστημονικού έργου, τα οποία αγοραία κριτήρια, κατά περίεργο τρόπο, προσομοιάζουν πάρα πολύ με τα κριτήρια δημοφιλίας των λεγόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, με μία πιάτσα, με μία αγορά ιδεών, εικόνων και εικονικών πραγματικοτήτων, η οποία αποτιμάται με όρους προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή αγοραίας δημοφιλίας. Αυτό ισχύει στο Citation Index και στους Impact Factors, βάσει των οποίων αξιολογείται το επιστημονικό οίκο και στα πανεπιστήμια, το οποίο είναι μια τραγωδία, είναι μια αθλειότητα, είναι μια καταστροφή της επιστήμης. Αυτό όμως υπάρχουν επιστήμονες που το έχουν αποδείξει επιστημονικά γιατί και πώς γίνεται, και υπάρχει ολόκληρο κοινωνικό κίνημα εντός και εκτός πανεπιστημίων, της επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο, που αγωνίζεται εναντίον αυτής της χειραγώγησης, η οποία, πιστέψτε με, έχει μεγάλη ανάγκη από τα ιδεολογήματα και τις πρακτικές τόσο του μεταμοντέρνου νεοφιλελευθερισμού, όσο και της τεχνοκρατίας και των τεχνοκρατικών αντιδραστικών ουτοπιών που αυτή τη στιγμή επιβάλλονται στην κοινωνία ή προσπαθούν να επιβληθούν στην κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Καλυβιώτη. Λοιπόν, θέλω να επισημάνω ότι ο Τζούλιαν Χάξλεϊ ήταν ο αδερφός του Άλντους Χάξλεϊ, που έγραψε τον νέο κόσμο, ο οποίος ίδρυσε την UNESCO και ο οποίος είχε κάτι περίεργες, μυστήριες και σκυλιδές απόψεις για την ευγονική. Συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή ότι πάντοτε υπάρχουν δύο δρόμοι, αρκεί να μπορεί ο ένας δρόμος να επισημανθεί. Με τις νέες τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν, αυτή τη στιγμή το διαφοροποιητικό καθεστώς ελέγχει πλήρως και απολύτως τη μεταφορά της γνώσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, εάν γκουγκλάρετε, όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να πάτε στο Google Scholar που είναι πιο επιστημονικό, δεν θα βρείτε απόψεις εύκολα σαν τις δικές μου και του κύριου καθηγητή, ασχέτως αν κινούν από διαφορετική αφετηρία. Επίσης, στο Facebook, ό,τι διαφορετική άποψη υπάρχει, αμέσως υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες ομάδες που λογοκρίνουν, οι οποίες φυσικά κατεβάζουν αναρτήσεις και απόψεις ανθρώπων και συλλογικοτήτων με τις οποίες διαφωνούν και μπανάρουν λογαριασμούς. Στο YouTube, όπου εδραζόμαστε εμείς, το Right to the Bone,
εν αναλογία των τηλεθεάσεων που έχουμε κατά το παρελθόν, όταν ανεβαίνουν πολλοί τηλεθεάσεις μας, μετά τρώμε shadow ban. Μάλιστα. Το έχουν πάθει κι άλλοι γι' αυτό. Το ξέρω το έχετε πάθει. Λοιπόν, αλλά περιμένετε και ένα τελευταίο. Το Twitter, το οποίο τώρα το αγόρασε ο Elon Musk, έχετε δει στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για όλους αυτούς τους φακέλους που έχει αποκαλύψει, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να έχει αναφερθεί έστω ένα συστημικό μέσο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό? Όχι, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν η πληροφόρηση στο πώς πρέπει να σκεφτόμαστε είναι κατευθυνόμενη. Επισήμανση νούμερο 2, με τα εμβόλια και τον κορονοϊό. Όταν γινόταν η τηλεοπτική συζήτηση στα συστημικά μέσα, το debate έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να θυμάμαι σε ένα συστημικό σταθμό να ρωτάτε κάποιος πολιτικός, μα καλά, και υπάρχει πρόβλημα, εάν δηλαδή στο μέλλον εννοούσε και σύντομα, μπήκε ένα τσιπάκι στο χέρι κάποιου ανθρώπου, ούτως ώστε να μπορεί να ελέγχει τους δείκτες του αν έχει κορονοϊό ή όχι. Δηλαδή, μπροστά σε διακυβεύματα πανδημίας, μπροστά σε διακυβεύματα σημαντικά, προφανώς θα υπάρξει και ήδη υπάρχει προσπάθεια, ώστε η τεχνολογία να κυριαρχήσει στη ζωή μας με έναν εποπτικό τρόπο. Στην Κίνα αυτό συμβαίνει ήδη. Στην Κίνα συμβαίνει ήδη. Όπου η Κίνα είναι ένα ολοκληρωτικό νεοκομμουνιστικό καθεστώς. Εκεί λοιπόν υπάρχει το σύστημα μέτρησης και καταμέτρησης και επιβράβευσης. Αν ας πούμε παραδείγματος χάρη υποπτεύονται ότι έχεις φοροδιαφύγη και μπορεί να έχεις λεφτά και χρήματα στην πιστωτική σου κάρτα, δεν μπορείς ας πούμε παραδείγματος χάρη να τη χρησιμοποιήσεις και να ταξιδέψεις, επειδή υποπτεύεται το κράτος, έτσι, το οποίο προφανώς ελέγχεται από ελίτ, ότι μπορεί να έχεις φοροδιαφύγη. Καλά. Και θα σου απαντήσει η αντίπερα πλευρά, η κακώς εννοουμένος αντίπερα πλευρά, ότι και αν δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, γιατί να σε πειράζει να έχεις τέτοια υποπτία. Επομένως, τα επιχειρήματα με τα οποία πρέπει να ανταπεξέλθουμε έναντι τέτοιων πρακτικών και έναντι τέτοιων τεχνολογιών του μέλλοντος είναι δύσκολα. Δηλαδή, τα επιχειρήματά μας δεν είναι εύκολα τσιτάτα τα οποία απαντάνε. Θέλει συζήτηση. Και για αυτό, στην τηλεόραση, ποτέ δεν αφήνουν μια πολιτική ή κοινωνική εκπομπή με εκτενή συζήτηση. Και γι' αυτό στο YouTube, έτσι, αναδείχθηκαν οι εκπομπές και τα podcast εκείνα που έχουν εκτενή συζήτηση, διότι έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει τσιτάτα και εύκολες απαντήσεις και εύκολες συζητήσεις. Λοιπόν, επομένως, ναι, η τεχνολογία θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το αν θα πάμε στον κακώς εννοούμενο μεταανθρωπισμό, διότι όλες αυτές οι λέξεις μεταανθρωπισμός, μετακοινωνία, μεταφασισμός, μετα ό,τι οτιδήποτε, είναι αρνητικώς φορτισμένες στη σκέψη του μέσου ανθρώπου. Φυσικά τα νέα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Θέλω να σας πω δε ότι σε video games και σε παιχνίδια τα οποία υπάρχουν, αυτή η ρευστότητα των φύλων και η ρευστότητα των ταυτοτήτων μεταφέρεται. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μεταφέρεται, δηλαδή κάνουν gender neutral, δηλαδή ουδετέρου γένους, χαρακτήρες. Δηλαδή προσπαθούν από τον ιωδήποτε τρόπο να μεταφέρουν αυτή τη νέα κοινωνία που θέλουν να μετασχηματίσουν. Έχω όμως την αίσθηση και την πεποίθηση και την αισιοδοξία ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε ακριβώς απείρως ορθολογικά όντα, έχουμε μέσα μας και ανορθολογισμό και μεταφυσική. Και να σας πω και κάτι, στο News 247 διάβασα ένα άρθρο από μία φυσικό, το οποίο υποθέτει, αλλά είναι μία σοβαρή φυσικός, ότι το σύμπαν μπορεί να είναι μία προέκταση ενός μεγάλου μητρικού κεντρικού εγκεφάλου. Έτσι, το οποίο έχει αυτοσυνειδησία. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν θα μάθουμε πολύ σύντομα αν ισχύει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει και λίγη πίστη στην ανθρωπότητα, η οποία δεν βασίζεται πάντοτε σε ορθολογικά κριτήρια. Ναι, έχουμε ορθολογικές απόψεις, ναι, έχουμε διαξηφισμούς μεταξύ μας, ναι, προσπαθούμε
με έναν σωστό τρόπο να μεταδώσουμε τις απόψεις μας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει πίστη στην ανθρωπότητα και αυτή η πίστη δεν εξηγείται πάντοτε ορθολογικά, κύριε. Κύριε Πατέλη, μία κουβέντα. Το νεοκομμουνιστικό στην Κίνα, να μου επιτρέψετε, κύριε Καλβί, ότι έχω άλλη απόψη, αλλά τέλος πάντων. Μην το λύσουμε εδώ. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Κύριε Πατέλη. Δεν θέλω να αναφερθώ στην Κίνα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι η τρέχουσα αντίληψη και αρκετά, θα έλεγα, διαδεδομένη, αντιδιαστέλει το ορθολογικό στοιχείο στο ανορθολογισμό του μυστικισμού, στο στοιχείο της μυσταγωγίας της πίστεως, στη μεταφυσική και σε διάφορα τέτοια. Ο ορθολογισμός είναι υπολογιστικός ορθολογισμός της χρησιμοθυρίας μόνο στο πλαίσιο της αγοραίας καθημερινής συνείδησης του κυρίαρχου συστήματος των ημερών μας, της κεφαλαιοκρατίας. Ο ορθολογισμός ο αυθεντικός δεν έχει τίποτα να κάνει με τις χειραγωγικές πρακτικές του υπολογιστή συμφεροντολόγου νου, όπως συνήθως πιστεύει ο κόσμος. Ο αυθεντικός ορθολογισμός με αυτή την έννοια είναι αραγώς συνδεδεμένος με την αυθεντική ανθρωπιστική πρόθεση και σχέση του ανθρώπου προς τη φύση και την κοινωνία. Άρα δεν απορρίπτει το συναίσθημα, το βίωμα, το αίσθημα, τη συναισθηματική φόρτιση και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τα εντάσσει οργανικά εντός του. Με αυτή την έννοια μιλάμε για έννοιες οι οποίες έχουν ανακύψει στην επιστήμη και στη φιλοσοφία από τον 19ο αιώνα, από τα τέλη του 18ου, για να είμαστε ακριβέστεροι, στην αντιδιαστολή μεταξύ διανοίας και λόγου, που εισηγήθηκε η γερμανική κλασική φιλοσοφία, ο Καντ και αργότερα ο Χέγγελ, και την οποία επεξέτεινε και ανέπτυξε στη συνέχεια ο Μάρξ και σύγχρονοι διανοητές, όπως ο δάσκαλος μου ο Βαζιλίδη. Η σχέση λοιπόν διανοίας και λόγου είναι αυτή που πρέπει να μας απασχολεί επιστημονικά και όχι η απόρριψη του λογικού και του ορθολογισμού. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο. Μένει ανοιχτό στοίχημα βεβαίως το γεγονός ότι οι κοινωνίες με την έκρηξη της τεχνολογικής προόδου επανάστασης, πέστε τι όπως θέλετε, έχουν ένα χάσμα στα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Όχι ως χρήστες, όχι ως χρήστες, χρήστες είμαστε όλοι, καλοδεχούμενοι. Εννοώ ως άνθρωποι που φιλτράρουν και μπορούν με κάποιο τρόπο να δημιουργούν σε αυτή την τεχνολογία, έχουν ένα... Οι κοινωνίες συλλογικά έχουν ένα κενό μεγάλο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για συζητήσεις όπως αυτή. Σωστά το είπε ο κύριος Καλυβιώτης, σωστά το επισήμανε και ο κύριος Πατέλης, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα και τουλάχιστον σε αυτή τη συχνότητα δεν είμαστε της άποψης fast food συνομιλιών, γιατί αυτές οδήγησαν σε πολύ πιο εύπεπτα συνθηματολογικά μοντερνιές, να το πω έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πατέλη ειλικρινά και τον κύριο Καλυβιώτη και για το επίπεδο του λόγου που καταδείχθηκε και η ιδεολογική διαφορά, αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι συζητάμε, βρε αδερφέ. Φαντάζομαι συμφωνείτε και οι δύο με αυτό, ότι ακριβώς μπορούμε και συζητάμε. Ακριβώς. Αυτό έχουμε χάσει τη Δύση, τη διαλεκτικότητα και μπορώ πιστεύω να συμφωνήσω με τον κύριο Πατέλη σε αυτό, ότι ο μεταμοντερνισμός είναι αυτός ο οποίος θέλει να στρατοπεδεύσει αντίθετες απόψεις χωρίς κανένα σημείο επαφής και χωρίς καμία διαλεκτικότητα, διότι χωρίς το διαξυφισμό, τον εντός εισαγωγικών διαξυφισμό της διαλεκτικότητας, την οποία μας τη μάθανε οι παππούδες μας, οι αρχαίοι Έλληνες, δεν μπορεί να διεξαχθεί κανένα συμπέρασμα. Επίσης, χωρίς τον κίνδυνο, έτσι, δεν λέω ότι την πρόθεση να προσβάλλω εντός πολλών εισαγωγικών τον κύριο Πατέλη ή αντιστοίχως ο κύριος Πατέλης εμένα, δεν γίνεται να διεξαχθεί κανένα συμπέρασμα. Κανένα. Θα κλείσω. Συμφωνώ απολύτως. Μία φράση μόνο επιτρέπετε. Ναι. Πριν σας συγχαρώ για την επιλογή του θέματος και για την εκπομπή που οργανώσατε, κύριε Σαχίνη, εσάς, θέλω να επισημάνω ότι στον πραγματικό επιστημονικό διάλογο οι άνθρωποι έχουν την τάση με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον συνομιλητή να διαχωρίζουν την όποια διάσταση απόψεων από την όποια διαπροσωπική φόρτιση και την αγοραία αντιδιαστολή προσώπων, επιπροσωπικών. Αυτό είναι μια εκ των όνου κάνευ, θα έλεγα, προϋπόθεση για αυθεντικό, ανθρωπιστικό και επιστημονικό διάλογο. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Να κλείσω με ένα μήνυμα προς τους δυο σας που έρχεται από τις Βρυξέλλες, αν θέλετε να τα ακούσετε, από το φίλο μας τον κύριο Γιάννη.
Καλημέρα, λέει, από τις Βρυξέλλες. Πολύ γόνιμη συζήτηση από τους δύο αξιόλογους καλεσμένους σας. Εμπειρικά έχουμε παρατηρήσει ότι ενώ σύμφωνα με τον νόμο του Μουρ η υπολογιστική δυνατότητα διπλασιάζεται σχεδόν κάθε 18 μήνες, απ' την άλλη η ανθρώπινη συλλογική σοφία δυστυχώς, εμπειρικά λέει, μειώνεται κάθε 10 χρόνια κατά το ίμιση. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και καλή χρονιά.